Καλά σας. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Ελάτε στην παρέα μας. Πώς πέρασαν οι μέρες, πώς πέρασε ο καιρός. Συζητάμε τώρα εδώ, είμαστε πρώτο πυλών για τις Πανελλήνιες. Πόσο, 2-3 μέρες μείνανε. Τελικά τα παιδιά δίνουν τη μεγαλύτερη τους μάχη. Ξεκινούν οι πανελλαδικές, φίλες και φίλοι. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Όσοι μας παρακολουθήσατε αυτό το διάστημα, κάθε Δευτέρα είχαμε πολύ συγκεκριμένο ραντεβού προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας, εσείς όλοι οι μικροί μας φίλοι, αλλά και οι γονείς. Ξέρετε πολύ καλά τι κάναμε με το φροντιστηριακό όμιλο που καμισά. Κύριε Μαυράκη, αφού σας πω καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, παιδιά. Τι κάνετε. Επειδή είναι η τελευταία παρουσίαση ουσιαστικά που κάνουμε. Πριν τις Πανελλαδικές, έπρεπε να ρίξουμε κι εμείς λίγο νερό σήμερα, να παίξουμε το δικό μας μπουγέλο. Σαν τα παιδάκια κι εμείς. Τι ήταν αυτό σήμερα στα σχολεία? Είναι η χαρά τους τέτοια. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Να ξέρετε, πολλές μέρες κρατούν τα μπουγελώματα τα τελευταία μεγάλη χρόνια. Μεγάλη γιορτή, Μεγάλη γιορτή. Υπερκατανάλωση, καμία τέτοιου είδους ευαισθησία, συνείδηση οικολογική. Νερά παντού, πλαστικά, μπουκάλια κτλ. Πέρασαν δύσκολη χρονιά, νομίζω όλα. Εντάξει, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτή η χρονιά. Τέλος πάντων, είναι στα τελειώματα. Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου του γυμνασίου θα ξεκινήσουμε θα αύριο εξετάσεις. Του λυκείου ήδη έχουν ξεκινήσει. Και εμείς είμαστε εδώ λίγο να εμψυχώσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά που την Πέμπτη ή την Παρασκευή ξεκινάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ή το ΕΠΑΛ ή του Γενικού. Ή του Γενικού ή το ΕΠΑΛ. Τελευταίες οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ναι, να δώσουμε τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Θα το κάνουμε όσο πιο ήρεμα, ψύχρεμα γίνεται, γιατί αυτή είναι η βασική οδηγία από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι? Η δουλειά έχει γίνει που έχει γίνει. Άρα, έτσι, αυτή τη στιγμή, αυτό που προσδοκούμε να κερδίσουμε είναι μια καλή ψυχολογία που τη χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Είναι η νούμερο ένα ερώτηση, όπως όταν ήμουν εγώ, τέλος πάντων, έτσι έτοιμη για Πανελλήνιες. Τι να κάνω, κύριε, αν εκείνη τη στιγμή που διαβάζω τα θέματα έχω πάθει σεντόνι και δεν θυμάμαι πώς με λένε. Ναι, παραμένει. Έχω πάθει τι? Σεντόνι, έτσι το λένε οι ηθοποιοί, όταν ξεχνάνε τα πάντα. Σεντόνι, ναι. Λευκό, δηλαδή. Δεν θυμάσαι τίποτα, νομίζεις τουλάχιστον, που... γιατί όλο στο μυαλό είναι. Βεβαίως είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, γενικά θα πω ότι παιδιά που έχουν κάνει και καλή προετοιμασία και έχουν προπονηθεί στα γραπτά, στην άσκηση, στη γραπτή, είναι δύσκολο να συμβεί, έτσι. Ή και αν συμβεί, αλλά... μπορεί να είναι για λίγα δευτερόλεπτα, ας πούμε, εντάξει, μέχρι να μπουν το σε μια ερώτα. Τους φανούν κάποια ερωτήματα με την πρώτη ανάγνωση λίγο περίεργα ή λίγο άγνωστα, μπορεί. Αλλά προφανώς με τα παιδιά της τελευταίας στιγμής συμβαίνει αυτό. Ένας μαθητής που έχει κάνει την προετοιμασία του και έχει προπονηθεί πολύ στα γραπτά, νομίζω ότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Δεν φοβόμαστε, λοιπόν, δεν ανησυχούμε για τίποτα. Εκπαιδευτή επικαιρότητα έχουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα πούμε για τη δική μας παρουσία εκείνες τις μέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους τηλεθεατές της Κρήτη TV και τους αναγνώστες της Νέας Κρήτη και τους ακροατές του 94. Το πρωί λοιπόν ημερών των Πανελλαδικών, γύρω στις 10.30, θα κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για τη δυσκολία των θεμάτων και στο 984 και στο Νέα Κρήτη και μετά θα ακολουθούν σταδιακά οι αναλυτικές απαντήσεις. Στις 2.30 το μεσημέρι, ένα πολύ σημαντικό ραντεβού για όλους, ζωντανή εκπομπή με τους συναδέλφους από τα φροντιστήρια που καμισά στο Ηράκλειο, να δίνουμε αναλυτικές απαντήσεις στα θέματα. Λοιπόν, θα το κάνουμε με την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα που νομίζω μας διακρίνει, γιατί όντως πρόκειται για μια κορυφαία διαδικασία και γονείς και μαθητές έχουν την αγωνία τους, θέλουν να πάρουν με ασφάλεια τις απαντήσεις. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω εδώ. Τώρα, παρεμπιπτόντως, εγώ θα κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί όντως. Στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη είδα θα δίνονται οι απαντήσεις. Ναι. Είναι η ραδιοφωνική πρωινή ειδησιογραφική εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Όχι, το γνωρίζω. Εκεί κάνω το πρώτο σχόλιο. Εκεί κάνω το πρώτο σχόλιο. Και νομίζω ότι εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Είναι πολύ πρωί ακόμα, αλλά οι μαμάδες ξέρετε είναι στα κάγκελα ή περιμένουν στο αυτοκίνητο μέσα, πώς και πώς. Ακούνε ραδιόφωνο, οπότε το άγχος το δικό τους νομίζω ότι βοηθάει. Λοιπόν, μικρή αναφορά, γιατί υποσχέθηκα ότι θα το κάνουμε. Μια μικρή αναφορά σε αυτό που κάνουμε τώρα το καλοκαίρι για τους μικρούς μας φίλους του γυμνασίου. Τρέχει ένα μικρό κόρσο μαθημάτων 4 εβδομάδων. Ο στόχος είναι να αναπληρώσουμε κενά, να καλύψουμε κενά από την προηγούμενη τάξη. Μικρά προγράμματα. 6 ώρες τη βδομάδα, 2 πρωινά η επισκέψη στο φροντιστήριο. Νομίζω εξυπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη. Είναι στοχευμένα για να ικανοποιήσουμε, να καλύψουμε κάποια κενά που συνήθως είναι αυτά που προβληματίζουν και έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά. Τα παιδιά που τελειώνουν την πρώτη λυκείου είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει με ασφάλεια να διαλέξουμε τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσουμε στη Β' λυκείου. Οπότε το πρόγραμμα το δικό μας λέει ότι προηγείται ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με ασφάλεια να αποφασίσουμε ποια θα είναι η επιλογή του υποψήφιου, να κάνουμε ένα μικρό πρόγραμμα να ελέγξουμε κάποια πράγματα από την ύλη της πρώτης λυκείου, για να μπορέσουμε το Σεπτέμβριο να μπούμε
στην προετοιμασία τον διετή κύκλο σπουδών. Όσο για τα παιδιά που ολοκληρώνουν τη Β' Λυκείου, η προετοιμασία θα κρατήσει 6 εβδομάδες, ξεκινάει 14 Ιουνίου αμέσως μετά τις εξετάσεις και θα ολοκληρωθεί 25 Ιουλίου. Αυτά για τη δική μας τη δουλειά που ξεκινάει το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να μπούμε λίγο και να γίνουμε έτσι όσο πιο χρήσιμοι και επί της ουσίας γίνεται, να πούμε λίγο για τις εξετάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Η πρώτη, Χριστιανά, ίσως να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα συμβουλή για αυτά τα παιδιά που είμαστε 2-3 μέρες πριν και που τέλος πάντων θα θέλαμε να συμβουλέψουμε να διατηρήσουν την καθημερινότητά τους. Να μην φανεί γενικά κάποια αλλαγή έτσι, ότι μπράβο συμβαίνει. Είναι μέσα στη ρουτίνα του μαθητή. Είναι τόσο σπουδαίο που εντάξει δεν είναι πάντα τόσο δύσκολο γιατί πρώτα απ' όλα είναι λογικό να μην την αγωνία τους, αλλά η καθημερινότητα σε όλες τις διαστάσεις καλά είναι να μην ανατραπεί. Είτε είναι τα ξυπνήματα, είτε είναι η ώρα του ύπνου, είτε είναι οι διατροφικές συνήθειες, είτε είναι οι παρέες. Ναι, ας τα κρατήσουμε έτσι. Είναι μια συμβουλή που κρατάει γενικά τις ισορροπίες. Ακριβώς, και το πρόγραμμα. Ναι. Τις ισορροπίες. Είναι πολύ ωραίο. Όπως ακούγεται, πες Λεύτερη, γιατί έχεις απορία εκεί. Όχι, τις επαναλήψεις βλέπω. Το δεύτερο σημείο σου έχει να κάνει με τις επαναλήψεις χωρίς υπερβολές. Το χωρίς υπερβολές δεν μπορώ να το καταλάβω. Το χωρίς υπερβολές, ναι, όχι ξενύχια τώρα μια στιγμή. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Και τελικά τι επιλέγουμε να διαβάσουμε λίγο πριν την ώρα της κρίσης. Προφανώς. Ασώς που λέμε. Ή αυτά που δεν έχουν πέσει άλλες χρονιές. Σωστή απάντηση είναι ό,τι προτείνει ο δάσκαλος. Ό,τι προτείνει ο δάσκαλος. Εντάξει. Εσείς θα έχετε προτείνει ήδη στα παιδιά. Ναι, βεβαίως έχουν προτείνει πράγματα που είναι σε προτεραιότητα, αλλά οι ανάγκες του κάθε μαθητή είναι διαφορετικές. Οπότε ο δάσκαλος μπορεί να συμβουλέψει λίγο διαφορετικά τον καθένα. Και νομίζω ότι έτσι είναι. Του προπονητή ακούει ο αθλητής, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά γενικά το υπερβολές δεν το θέλουμε. Και αναφέρομαι σε αυτά τα ξενύχια, ας πούμε, που γιατί όχι. Δεν χρειάζεται τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, διατροφικές συνήθειες. Εντάξει. Αυτό σου αρέσει εκεί που έχουμε σημειώσει τροφές με νοσταλγική και συναισθηματική αξία. Προσπαθώ να το αποκωδικοποιήσω. Λέει, ναι, αγαπάει τις τηγανιτές πατάτες της γιαγιάς. Τα τρώμε. Της γιαγιάς, τις τηγανιτές πατάτες. Τις θέλουμε. Τι ωραία, φυσικά. Είπαμε, γιατί να πούμε πατάτες. Όχι σε αυτό που έτσι, έτσι να μπράβο κάνουμε και τον εαυτό μας να χαρεί λίγο παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Ναι, okay, εντάξει. Ούτε το θέλει ανατροπές πάντως, έτσι. Δεν γίνεται ξαφνικά να αλλάξουμε τα πάντα και να αρχίσουμε να τρώμε πράγματα που δεν τρώγαμε ποτέ. Καλός ύπνος λοιπόν, όχι ξενύχτη και μουσικούλα, αλλά τέλος πάντων. Το πώς το νιώθει ο καθένας το εκτόνος και το χαλάρωση έχει την αξία του και τη σημασία του. Έχουμε ξαναπεί πόσο δύσκολο είναι να διαβάζει κανείς έχοντας τα ακουστικά στα αυτιά του, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Μέχρι το πάμε λίγο. Το πόσο να διαβάζει. Έτσι, έτσι. Καλά, εγώ με ρωτάω τι μαντήθηκε. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Πάμε λίγο να πούμε για αυτό το άγχος. Λοιπόν, εντάξει. Ας πούμε ότι μαζέψαμε 2-3 κουβέντες να πούμε, γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που συνήθως ακολουθεί ο μαθητής και δύσκολα τον ξεφορτώνεται. Ξεκινά από μια κακή σκέψη, το συναίσθημα μεταβαρύνει και γίνεται αρνητικό και μετά κάνεις ένα άγχος το οποίο μπορεί να σωματοποιηθεί κιόλας. Έτσι, την αϋπνία μπορεί να κάνει πονοκεφάλους, μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, κάπου πρέπει αυτός ο φαύλος κύκλος να σπάσει και γι' αυτό συνήθως λέμε, εντάξει, δεν θέλουμε τις αρνητικές σκέψεις, θέλουμε να είναι όσο πιο ρεαλιστικές και όσο πιο αισιόδοξες γίνεται. Δεν γίνεται συνέχεια λέμε στον εαυτό μας, παραλύνεις, είναι τρομερό, πώς θα τα καταφέρω, έτσι. Να δώσω μια θετική διάσταση που λέει προσπάθησα και εφόσον προσπάθησα όλα θα πάνε καλά, πώς να το πω, με έναν θετικό τρόπο, χωρίς πάλι τις υπερβολές και τα υπεραισιόδοξα εκείνα τα υπερβατικά, αλλά δεν γίνεται να λέμε συνέχεια ότι οι πανελλαδικές είναι κάτι φοβερό. Ούτε να λέμε ότι οι επιδόσεις είναι μόνο ή του ύψους του βάθους, δηλαδή, ή καταπληκτικά θα γράψω, ή αν χαλάσει κάτι, χαλάσαν και γκρεμίστηκαν όλα. Προφανώς υπάρχουν και όλα εκείνα τα ενδιάμεσα χρώματα και οι επιλογές, γιατί μετά στο μηχανογραφικό προφανώς υπάρχει τεράστια γκάμα επιλογών. Ξεκινάει από χαμηλά και μπορεί να φτάσει στα ύψη. Έτσι. Και πολύ αξιόλογες, όπως έχουμε πει εδώ μέσα πολλές φορές. Λοιπόν, ρεαλιστικές σκέψεις, αποφεύγω συζητήσεις με συμμαθητές. Το έχετε ακούσει τόσες φορές με συμμαθητές για το άγχος των εξετάσεων. Όχι. Και ειδικά την τελευταία στιγμή. Ούτε που απαντήσεις θεμάτων. Σχολιάστε το και αυτό. Και αυτό είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, μα δεν το αντέχει ο άλλος. Εκεί που συγκεντρωνόμασταν πάντα στην προσευχή, λίγο πριν μας δώσουν τα θέματα και μπούμε στις αίθουσες. Έρχεται ο καθένας. Έρχεται ο καθένας. Το μαθητή το κοντό του. Εγώ θα πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα. Έδινα μάθημα έκθεση. Έκθεση, νομίζω. Έκθεση. Κείμενα. Ονειρεύτηκα το προηγούμενο βράδυ τους δύο λογοτέχνες. Τους δύο λογοτέχνες, των οποίων τα θέματα έπεσαν. Ωραία. Το είχα πει εγώ
Πριν μπούμε. Σου λέει τι κονέ με το Υπουργείο Παιδεία. Βγήκαν όλοι έξω και με ρωτούσαν. Αύριο δίνω χημεία. Δίνω φυσική. Τι θα πέσει αύριο. Ονειρεύεται και πέρα. Τα σταματάμε αυτά, παιδιά. Δεν κάνουν καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, δεν χρειάζονται αυτέ οι επιρροέ και ξέρουν τα παιδιά ποιοι σημαντέ είναι εκείνοι που κουβαλάνε περισσότερο άγχο και που επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Οπότε καλύτερα να εκείνοι αυτέ τι στιγμέ σα λείπουν. Λοιπόν, προτιμάμε ανθρώπου που μα αγαπάνε και μα στηρίζουν. Του αγαπημένου μα, του γονεί μα, του φίλου μα. Έτσι είναι αυτά. Και αγχωνόμαστε πολύ και νιώθουμε την ένταση. Με τις αναπνοές λέμε ότι συνήθως ξεφορτώνουμε λίγο και χαλαρώνουμε. Για πάμε λίγο να δούμε παρακάτω τι έχουμε σημειώσει, γιατί νομίζω ότι μια αναφορά στους γονείς είναι απαραίτητη. Το έχουμε κουβεντιάσει τόσες φορές. Συμπαράσταση λέμε ναι, όχι ταύτιση, δεν δίνουμε όλοι μαζί εξετάσεις. Εκείνο το πρώτο πτυνητικό πια. Γράψαμε τέλεια, δεν γράψαμε καλά. Όλοι μαζί δώσαμε τις εξετάσεις. Χωρίς αυτές τις υπερβολές της υπερπροστασίας, ας πούμε. Και τι να κάνουμε, βέβαια τα νιώθουμε όλα αυτά και πραγματικά μπορείς να καταλάβεις την αγωνία της μαμάς του μπαμπά και πώς προκύπτει την αγάπη τη μεγάλη της. Πάντα, θα πρέπει οι γονείς να αντιληφθούν ότι δεν είναι κάποιες συμβουλές που μένουν στα λόγια ή στα σημεία που έχουμε εμείς εδώ. Ναι. Ότι αν όντως το υλοποιήσουν στην πράξη, όντως ανακουφίζονται οι ψυχές βοηθάει. Και βοηθάνε τα παιδιά τους, βοηθούνται και οι ίδιοι οι γονείς. Μην το παίρνετε έτσι. Είναι αλήθεια. Και δεν γίνεται 50 φορές τη μέρα να λένε μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Όχι, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αντίθετο. Εντάξει, είναι ακριβώς αντίθετο. Είναι το τέλος του κόσμου, Πανελλήνιες. Και κάντε με πάει καλά. Πάμε παρακάτω. Δεν περιμένουμε έξω από το σχολείο εκεί στα κάγκελα. Γιατί είναι 4 μέρες των εξετάσεων. Δεν γίνεται από το πρώτο να είσαι εκεί και να είσαι σε αυτή τη αναμονή και πάντα, ας πούμε, με το άγχος το δικό σου να φορτώνει και τον υποψήφιο. Αυτά. Οι γονείς πάντως είναι διαθέσιμοι, το ξέρουμε όλοι σίγουρα, αλλά είπαμε όσο πιο διακριτικά γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο της κανονικότητας μπορούμε να τη διατηρήσουμε όλοι, όλοι και οι γονείς. Ομαδική λοιπόν, δουλειά. Θα φτάσουν οι μέρες αυτές, πρέπει να είναι έγκαιρα στο σχολείο τους, 8 παρατέταρτο, κρατάμε την ταυτότητα, κρατάμε το δελτίο εξετασμένου, τα στυλό μας, το μολύβι, την κόμμα, την ξύστρα και ένα νεράκι. Εντάξει. Τέλεια. Μέχρι πέρυσι λέγαμε και τη μάσκα και τα αυτά. Πώς γλιτώσαμε από αυτά, ε? Άλλαξαν οι καιροί λοιπόν, πάλι. Τι ωραία. Λοιπόν, έχει κινητό, παιδιά, και ένα ρολογάκι. Το ρολογάκι το θέλουμε, είναι χρηστικό, είναι πρακτικό. Δεν γίνεται διαχείριση διαγωνίσματος χωρίς διαχείριση είναι χρόνου. Τα ρολόγια τα σύγχρονα που δέχονται και μηνύματα. Όχι τα smartwatch. Δεν γίνεται, θα του το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα απλό ρολογάκι. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν της εξέτασης έχουμε σημειώσει μερικά πράγματα. Προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων στο ξεκίνημα. Είναι η πρώτη εκτίμηση. Διώχνουμε άγχος και δεν απογοητευόμαστε αν με την πρώτη ανάγνωση δούμε κάτι που δεν μας θυμίζει. Στην πορεία τα πράγματα τακτοποιούνται και τα θυμόμαστε. Έτσι, αυτά για την αρχή που καμιά φορά το βάρος ή το άγχος μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Τα θέματα που είναι δύσκολα, και αυτή είναι μια καλή σκέψη, ότι εκείνο που θα μου φανεί λίγο περίεργο, λίγο απαιτητικό, είναι το ίδιο δύσκολο και για όλους τους άλλους. Δεν δίνουμε μόνοι μας εξετάσεις. Συγκριτικά έχει σημασία και αξία ο βαθμός που γράφουμε τελικά. Και οι χαμηλότερες επιδόσεις όλων θα οδηγήσουν και σε πτώσεις των βάσεων. Δηλαδή υπάρχει μια λογική που λέει ότι εντάξει, δεν τρομάζουμε. Αν είναι δύσκολο, θα είναι αφορά, έτσι, θα είναι δύσκολο για όλους. Για πάμε παρακάτω να δούμε μερικά έτσι, πρακτικά συγκεκριμένα. Λοιπόν. Κομβικές λέξεις, έχουμε το μολυβάκι μας που επιτρέπεται να σημειώνουμε, έχουμε και τη γόμα χρειάζεται να σβήσουμε, προετοιμασία και οργάνωση του υλικού της κάθε απάντησης, δεν βιαζόμαστε γενικά να απαντάμε, μια μικρή προετοιμασία, 5 λέξεις εκεί σε ένα σχεδιάγραμμα δίπλα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την οργάνωση της απάντησης. Το πρόχειρο που είναι η τελευταία σελίδα του τετραδίου, μπορούμε να γράψουμε τη λέξη πρόχειρο πάνω και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εκεί. Και προφανώς θα ρωτήσουμε αν μας επιτρέπουν να σημειώσουμε πάνω στα θέματα. Αυτό έχει να κάνει λίγο με την επιτήρηση και αν επιτρέπεται ή όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτά που ξέρουμε, και αυτό βοηθάει και την ψυχολογία του υποψήφιου, δεν ξεκινάμε τα δύσκολα. Και σίγουρα γράφουμε, απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ακόμα και αν δεν είμαστε ασφαλείς και απόλυτα σίγουροι για αυτό που πάμε να γράψουμε. Καλύτερα δηλαδή, ερώτημα, κάτι, έτσι, μπράβο. Παρά να μην είναι απάντητο. Ερώτημα αναπάντητο δεν θα αφήσουμε. Λοιπόν, η διαχείριση του χρόνου πάρα πολύ σοβαρή, το είπαμε προηγουμένως, πρόβλεψη. Καλή εκμετάλλευση το ρολογάκι μας, δεν γίνεται να πάμε χωρίς ρολόι. Διαχείριση του χρόνου μπορεί να σημαίνει ότι δεν επιμένουμε αδικαιολόγητα σε κάποιο θέμα, μας φαίνεται δύσκολο ή περίεργο. Πάμε παρακάτω. Και επιστρέφουμε και, αν θέλουμε. Έτσι, μπράβο, αν χρειάζεται. Και προφανώς θα φύγουμε τελευταία από την ώρα της εξέτασης. Λοιπόν, προσοχή στα εύκολα όμως. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά με την δέουσα προσοχή, γιατί καμιά φορά τα εύκολα γίνονται δύσκολα. Η σαφήνεια στο λόγο, οι καθαρές απαντήσεις είναι κάτι που βοηθάει τους διορθωτές. Διατυπωμένες ερωτήσεις, το καθαρό γραπτό,
το θέλουμε, την ορθογραφία τη θέλουμε, τις μουτζούρες δεν τις θέλουμε. Και στο τέλος λίγο χρόνο για τον έλεγχο του γραπτού, να τον εξαντλήσουμε. Από την αρχή πάλι, έτσι, από την αρχή το γραπτό όλο, μια ματιά. Μην έμεινε κάτι αναπάντητο. Τελειώνει και σκεφτόμαστε το επόμενο μάθημα με αυτή τη λογική, ότι δεν ξέρουμε τι έκαναν οι άλλοι και δεν ξέρουμε και σίγουρα τι γράψαμε ακριβώς εμείς. Οπότε και πάντα να η καλή θετική σκέψη. Καλό καλοκαίρι. Καλοκαίρι έρχεται μετά. Δεν είναι η πιο ευχάριστη σκέψη για αυτές τις μέρες. Να σκεφτούμε λίγο παραπέρα. Δικαιούνται να σκεφτούν και λίγο παραπέρα. Το συζητάμε τώρα. Έτσι, την επόμενη μέρα. Τα διαλύματά του. Την επόμενη ευχάριστη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Θα είμαστε μέσα στις εξετάσεις. Οπότε θα δώσουμε και ένα στίγμα λίγο των ημερών με τις πανελλαδικές πώς προχωράνε. Και ό,τι άλλο χρήσιμο θα το πούμε. Τις μέρες των εξετάσεων, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή μπράβο επιτυχία, σας, κύριε Μαυράκη, και για το συμβουλευτικό πλάνο που δίνατε όλο αυτό το διάστημα μέσα από την εκπομπή μας και γενικότερα που σταθήκατε στο πλευρό όλων των μαθητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Όλα θα πάνε καλά, να το ξέρετε. Από εμά έγινε στη θετική μας ενέργεια. Καλή επιτυχία, παιδιά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Πάμε.